Χθες ένα νομοσχέδιο με το οποίο αυτή η κυβέρνηση προσπαθεί και στην παιδεία, όπως και στην υγεία ή την εργασία κλπ, να ξαναστήσει ή σε κάποιες περιπτώσεις να στήσει τους θεμελιώδεις άξονες ενός πραγματικού κοινωνικού κράτους, τους οποίους εκθεμελίωσε η Ελλάδα της κρίσης, η επέλαση της, στην Ελλάδα της κρίσης και του νεοφιλελευθερισμού. Ενός νεοφιλελευθερισμού που έχει μεν τα γενικά χαρακτηριστικά που συναντάμε παντού, σε συνδυασμό όμως με τα ιδιαίτερα που αποκτά στην ελληνική περίπτωση λόγω παθογενειών του ελληνικού κράτους που εσείς οικοδομήσατε, δηλαδή η αντιπολίτευση. Και εξηγούμε, ξεκινώντας από τα περίφημα μεταπτυχιακά. Το σχέδιο το οποίο προτείνεται και ακούσαμε σήμερα και έχουμε ακούσει και άλλες φορές και το οποίο προτάθηκε με εμβληματικό τρόπο από το νομοσχέδιο της κυρίας Διαμαντοπούλου με τον 4009 βασίζεται σε όλες τις αρχαϊκότητες του ελληνικού κράτους σε συνδυασμό με τις αντιλήψεις μιας αστικής τάξης χωρίς συνείδηση πολλές φορές του ρόλου της και με στρεβλό τρόπο αναπαραγωγής σε ένα περιβάλλον νεοφιλελευθερισμού. Κυρίες και κύριοι, κόπτεστε για τις αποφάσεις της δικαιοσύνης. Τελευταία έχει γίνει πολλής λόγος. Υπάρχει απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας, η 2411 του 2012, που ρητά αναφέρει, απόφαση η οποία πάρθηκε με οριακή πλειοψηφία, ότι τα δίδακτρα επιβάλλονται κατ' εξαίρεση, και γι' αυτό αποφασίζει η Βουλή με εισήγηση του Υπουργού Παιδείας. Τι δεν καταλαβαίνετε από αυτό? Το Συμβούλιο της Επικρατείας ορίζει ότι αυτός που αποφασίζει για τα δίδακτρα είναι αυτός που λογοδοτεί στον ελληνικό λαό. Και δεν είναι αυτοί που δεν λογοδοτούν στον ελληνικό λαό. Δηλαδή εδώ σε αυτή τη Βουλή, αυτές τις μέρες, χτες και σήμερα, θα έπρεπε να συζητάμε ποιο θα είναι το όριο των διδάκτων και να πούμε στον Υπουργό, να εξουσιοδοτήσουμε τον Υπουργό πώς πρέπει να ελέγξει τα ανώτατα ιδρύματα και όχι να αφήσουμε το τοπίο και να πυροβολάμε τον Υπουργό, γιατί δεν πρέπει να, πώς το λένε, να στραγγαλίζει τα πανεπιστήμια. Το σκεπτικό του Συμβουλίου της Επικρατείας ήταν ότι δεν πρέπει να καταλύεται μία θεμελιώδη συνταγματική αρχή της ισότιμης πρόσβασης στην παιδεία. Εάν δεν διαβάσετε και το σκεπτικό της μειοψηφίας, η οποία ήταν πολύ ισχυρή, αυτή η μειοψηφία, εκεί η μειοψηφία λέει κατηγορηματικά ότι τα μεταπτυχιακά πρέπει να είναι δωρεάν, διότι υπάρχουν τρεις ενιαίοι κύκλοι στην ανώτατη εκπαίδευση. Πρώτος κύκλος προπτυχιακά, δεύτερος κύκλος μεταπτυχιακά, τρίτος κύκλος διδακτορικά. Εγώ δεν είμαι επιφανής συνταγματολόγος, κύριε Λοβέρδο, αλλά επειδή ξέρω ότι αποφάσεις ερμηνεύονται πολιτικά, ο καθένας κάνει την ερμηνεία που θέλει. Και γιατί ότι υπάρχουν παθογένειες αυτά που λέτε και αρχαϊκότητες και στρεβή αναπαραγωγή της αστικής τάξης. Κόπτεστε σήμερα για τους πανεπιστημιακούς. Είμαι και εγώ πανεπιστημιακός και έχω την τιμή να προέρχομαι από ένα πανεπιστήμιο και από ένα τμήμα το οποίο δεν επέβαλε ποτέ δίδακτρα στα μεταπτυχιακά και λέω και εν καιρό κρίσης. Δεν πληρώθηκε ποτέ κανένας καθηγητής επιπλέον αμοιβή επειδή δίδασκε στα μεταπτυχιακά. Δεν μπορεί να υπάρχει ένας ξεκομμένος κύκλος στο πανεπιστήμιο όπου κάποιοι παίρνουν το 100% ως αμοιβή των διδάκτρων. Εδώ υπάρχει κάποιο πρόβλημα. Υπέρ αυτών είσαστε. Δεν κόπτεστε για το μικρό λαό τους πολλούς πανεπιστημιακούς, αλλά για κάποιους πανεπιστημιακούς, τους οποίους θα στραγγαλίσει, οι οποίοι είναι και λίγοι, θα τους στραγγαλίσει ο Υπουργός αν παρεμβαίνει. Αυτοδιοίκητο σε αυτό το πλαίσιο. Από πού και ως πού το αυτοδιοίκητο ταυτίζεται με το αυτόνομο. Όπου πέφτει δημόσιο χρήμα, εκεί που πέφτει δημόσιο χρήμα υπάρχει λογοδοσία στις εκλεγμένες αρχές, γιατί αυτές λογοδοτούν με τη σειρά τους στον ελληνικό λαό. Η Φιλανδία
η οποία είναι και νεοφιλελεύθερη χώρα, κατά τα άλλα, με νεοφιλελεύθερη κυβέρνηση, γιατί ο Υπουργός Παιδείας αποφασίζει κάθε χρόνο με υπουργική απόφαση για το ύψος των διδάκτρων, τα οποία έπειτα 5 νομίζω τελευταία χρόνια έχει μείνει στα 1.900 κάτι ευρώ. Γιατί η Φιλανδία δεν έχει δίδακτρα, γιατί η Γαλλία, η Δανία, τα είπε ο κύριος Μαντάς προηγουμένως για να μην επαναληφθώ, ή αν υπάρχουν τέλεια εγγραφής, ο Υπουργός Παιδείας τα καθορίζει. Το αυτοδιοίκητο δεν σημαίνει ότι είναι ανεξέλεγκτο. Και εκεί είναι οι αρχαϊκότητες αυτού του κράτους, οι οποίες έχουν στοιχήσει πάρα πολύ στην κοινωνία. Δηλαδή τι κάνουμε? Αφήνουμε μία ελάχιστη μειοψηφία καθηγητών, ελάχιστη μειοψηφία, η οποία χρησιμοποιώντας το δημόσιο αγαθό, το πανεπιστήμιο, μπορεί από εκεί και πέρα να πλουτίζει. Διάβασε χτες η κυρία Κεραμέως την ανακοίνωση ενός πανεπιστημίου από αυτά που διαμαρτύρονται για τα μεταπτυχιακά. Δεν θα το αναφέρω εγώ εδώ. Ο πρίτανής του πέρσι μου είχε πει, όταν του είπα ότι δεν μπορείτε να βάζετε τέτοια δίδακτρα 8-10 χιλιάδες ευρώ σε τέτοιες εποχές, γύρισε και μου είπε και, τις, και να τα παίρνετε ως αμοιβή 100%, γύρισε και μου είπε σαν να τις επηρεάζει αν τα βάζουμε στις τσέπες μας. Όταν το είπα αυτό στη Βουλή, σε Επιτροπή, είχε γίνει πέρσι χαμός. Ναι, μας πειράζει. Μας πειράζει πάρα πολύ, γιατί είναι δημόσιο αγαθό. Θα κλείσονται μεταπτυχιακά και θα φύγει κόσμος και λοιπά. Ακούσαμε όλες αυτές τις απειλές από χτες. Το brain drain πότε ξεκίνησε, πότε κορυφώθηκε, πότε έφυγε πάρα πολύ κόσμος? Μήπως έχετε καταλάβει? Έφυγε την εποχή που τα δίδακτρα ήταν απολύτως ανεξέλεγκτα. Τότε ήταν η μεγάλη φυγή. Για να ξέρουμε τι λέμε, θα μου δώσετε 2 λεπτά μόνο καιρό. Σε αυτές τις εποχές που ζούμε, τις δύσκολες εποχές, τις κρίσεις, εγώ ήθελα να πω ένα πράγμα, ότι χρειάζεται ενότητα δυνάμεων. Αντί δηλαδή να υπάρξει κατασπατάληση και φέουδα μέσα στα ίδια τα ιδρύματα, φέουδα κάποιων πανεπιστημιακών ή κάποιων τμήματων που θεωρούν ότι είναι καλύτερα από τα άλλα, και κρίνεται μάλιστα η αξιοσύνη ενός πανεπιστημιακού από την τιμή που παίρνει, έλεος, θα έλεγα, κύριε Υπουργέ, το παράθυρο που ανοίγεται με τον ενιαίο χώρο να προχωρήσει ακόμα παραπέρα. Όταν γίνει μια δυνατή όσμωση ανάμεσα σε ερευνητές και πανεπιστημιακούς, όπως έχει γίνει σε πολύ σημαντικά κράτη με πολύ σημαντική εκπαίδευση, γι' αυτά έπρεπε να συζητάμε σήμερα, πώς ο καθένας βλέπει τον ενιαίο χώρο εκπαίδευσης, έρευνας, όπως στη Γαλλία, τη Γερμανία κλπ. Γι' αυτά έπρεπε να συζητάμε, όχι σε αυτά που έχουμε κολλήσει. Ένα τελευταίο θέμα, η αριστεία. Λέτε συνέχεια για την αριστεία. Προσωπικά είμαι ιστορικός, έχω συναδέλφους, πανάξιους συναδέλφους που έχουν κριθεί από τα μεγαλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου. Και έρχονται εδώ αυτοί οι άριστοι στην Ελλάδα. Και από ποιους κρίνονται αν είναι άριστοι ή όχι? Από κάποιους εκδότες με τους οποίους εσείς συναγελάζεστε. Και το κριτήριο ποιο είναι? Από τα λιπαρά λόγω φοροδιαφυγή στόματα αυτών των εκδοτών, πόσο πατριώτες είναι ή όχι? Αν θέλουμε πραγματική επιστήμη, ναι, πολύ, πάρα πολύ, αν θέλουμε πραγματική επιστήμη, θα ξέρουμε και τι εννοούμε με την αριστεία. Και ένα τελευταίο σημείο, μίλησα για το άσυλο στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων, δεν θα επανέλθω. Μία αιμονή όμως ότι τα πανεπιστήμια είναι άντρο παραβατικότητας, εγκληματικότητας και όλα αυτά, κάπου αποσκοπεί. Μόνο αθώα δεν είναι. Η διαφορετικότητα μέσα στα πανεπιστήμια είναι πραγματικά απόκτημα αυτής της κοινωνίας. Και απορώ με εσάς του ΠΑΣΟΚ, πώς δεν το καταλαβαίνετε αυτό, αυτή την ιστορική παράδοση εκδημοκρατισμού και παιδείας, και έρχεστε τώρα να ταυτιστείτε με αυτούς οι οποίοι θέλουν κατάργηση, χωρίς βέβαια να καταργείτε με αυτόν τον τρόπο η παραβατικότητα. Το ζήσαμε. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγο έχει...